πάτε, στα Γιάννενα, ωραία. Θα πάτε και στους απολυθ, εκεί που έχουν βάλει ομοιώματα, Καραμαλή, Βενιζέλο, όλους αυτούς τους αρχαίους. Πολύ χαίρομαι, καλά να περάσετε. Τα όργανα από εκεί, τα πράγματα άλλα από εδώ. Άντε φιλιά ρε. Ένα, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οχτώ, εννέα, δέκα, έντεκα. Τους ξανά. 28 ξεκινάμε, να δω πώς θα επιστρέψουμε. Μια μεγάλη περιοδία μουσική, η οποία θα μα οδηγήσει σε πολλέ πόλει. Σε πόλει, τι οποίε θα πάμε για να διασκορπίσουμε τον πολιτισμό και την κουλτούρα ουσιαστικά. Δεν έχει βάλει 10 ακόμα. Αυτό έχω να πω. Το λεωφορείο αυτό είναι ένα Σέντρα μοντέλο του 2004. Είναι GT315. Χάντε. Δεν ανοίγει τελείως. Απάτη ρε μαλάκα. Αν θέλετε να καπνίσετε, ανοίγετε τις καταπαχτές από πάνω. Αλλά προσέχετε μην μου κάψετε κανένα κάθισμα, έτσι. Καλή μόνο. Τώρα αν θέλετε να βάλετε φωτιά στο πούλμαν, μας πάρουν χαμπάρι απ' έξω. Καλήκαμε. Το βιολί με σκοτώνει, δηλαδή. Παιδιά, βιολί, ζωή, δρόμος. Καλά πες. Λοιπόν, παιδιά, μισή ωρίτσα για να πάμε μετά για Λάρισα, έτσι. Όσοι θέλετε να πάρετε μπύρες, γιατί δεν σας βλέπω για καφέδες. Είμαστε σε ευχάριστη θέση. Μάκη, καμιά μπύρα, δε. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει τώρα. Και πραγματικά θα ήθελα να εστιάσει η κάμερα στον τύπο με τη μαλούρα, τη χέτα και τον γκρι και τον γκρι και το μανικάκι εκεί προς πίσω. Ο οποίος είναι ο Λορέντζο Λάμας της Ελλάδας. Ακριβώς. Ο Λορέντζο Λάμας, μάλλον. Αλλά ουσιαστικά ο Λορέντζο Λάμας είχε τους χωρίους. Φύγαμε. We can pray for the sun when it shines on everyone. We can pray for the sun when it shines on everyone.
Το 94. Τύρι, τύρι, το τρεχατήρι. Έτσι, τύρι, τύρι, το τρεχατήρι, μάλλον. Έτσι, αυτό είναι. Εντερόγιος κόκκινο στα φίλη. Έρωπα, αεροπλάνο. Όχι, δεν θυμάστε αυτό, το έχω σε βινίλιο. Αλλά έχω δει και την Χαρμπή το 92. Έχω δει David Hasselhoff, ρε μαλάκα, στον Νίκο Σκούμπαζα. Πάνω στο καπό του Κιτ. Έτσι και έτσι. Άκη, δεν ειστάζεις, ρε. I can't say if you look at me. I can't say if you fancy me. Because your lovely haircut hides the gloomy color of your eyes. I thought the hope was gone. Was it real or was it? Μπράβο, 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 ναι. Πού, πού. Αφήσε, αφήσε. Κάτω από τις πέτρες. Με ποδήλατο είσαι. Έλα, Θεό. Έλα, ναι, ρε. Να το. Σε εδώ είναι. Ναι, ναι. Έλα, έλα, εντάξει. Το αφητικό κοιτάξτε. Δεν μου λες πόσο θα πληρωθείτε. Σε ποδήλατο θα πάω. Σε ζάλα, εντάξει. Ένα, δύο. Λοιπόν, καλωσορίσουμε την Λάρισα. Λοιπόν, είπαμε, παιδιά, αφήνουμε πράγματα μπαμ-μπαμ στην είσοδο από όργανα, πάνω δωμάτια και καπάκι κάτω κατευθείαν για μάσα, γιατί δεν είναι δυο χρόνια. Να σου πω, να πάμε και μια τουαλέτα. Όχι, παιδιά, τουαλέτα δεν έχει. Να καθορίσουμε, δεν μπορούμε. Είχαμε ζόρι για φαΐ. Μετά ακολουθεί soundcheck. Εντάξει. Αγγλικά πες το, γιατί έχουμε και ξένους. Ένα προγράμμα. Please, please. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Δεν μου λες το φάι σας το έχει πληρωμένο. Όχι, γιατί θα σας στάζει χόρτα μου. Αυτό είναι soundtrack, μάνα, για ποδήλατο. On the road again. Ο λογαριασμός ο δικός μας επαναλαμβάνω έχει 6 δίκλινα, 2 τρίκλινα και 2 μονόκλινα. 6, 7 έχουμε εδώ. 6 δίκλινα, 2 μονόκλινα και 2 τρίκλινα. Οπότε ακυρώνεται και το ένα δίκλινο εδώ, έτσι. Αν είναι 7 τα δίκλινα, ναι, ακυρώνεται. Γιατί είναι 6 δίκλινα, 2 δίκλινα και 2 μονόκλινα. Πόσα? 6 δίκλινα, 2 τρίκλινα και 2 μονόκλινα. 6 δίκλινα, 2 τρίκλινα, 2 μονόκλινα, τα έχω πει 10 φορές. Φωνή. Ναι, ένα. Ένα. Καλπί. 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 Έχει άλλο πάνω. Είναι μια πόλη ζωντανή. Έχει αρκετή διασκέδαση και με μεγάλη ποικιλία. Παίζει ο πρόδρομος σήμερα. Δεν ξέρω. Αλλά θα μας πάρει κόσμο. Είσαστε Λάρισα και αμορφήσουμε το κέντρο δικό μας και αμορφήσουμε. Και να πάει πολύ καλά. Και ευχαριστώ πολύ. Νίκο. Ναι. Μέχρι στιγμής πλάκα έχει, πολύ ωραία είναι. Ξέρεις, προσπαθούμε να βρούμε λίγο τα χνάρια μας, ας πούμε, στην όλη φάση. Ωραία είναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι καλή εμπειρία. Εδώ κανείς δεν αξίζει τη μοίρα του. Κάποια στιγμή μου είπαν τα παιδιά ότι σκέφτονται μπας και κάναμε κάτι, μια περιοδία με ελληνικά, με αθηναϊκά συγκροτήματα σε διάφορες πόλεις. Εγώ είπα μέσα,
όσο μπορώ να βοηθήσω. The other day, be as innocent as I say I am. And that book, not just some book, but the greatest story ever told, I never told, I never told you. I'm not bored. Κάποια στιγμή είπα στα παιδιά, γιατί πραγματικά ήθελα να γίνει αυτό το πράγμα, ότι είμαι διατεθειμένος να βάλω ακόμα και χρήματα στην τσέπη μου, αν χρειαστεί, για να το κάνουμε τέλος πάντων. Να καλύψω μέρος των εξόδων. Αλλά τελικά δεν χρειάστηκε, γιατί τα καταφέραμε. Και είναι και ένα δείγμα, πώς να πω, είναι μια αφορμή για να δουν και άλλα συγκροτήματα ότι αυτό το πράγμα είναι εφικτό και ότι μπορεί να γίνει. Θέλω να πω, μπορεί να μαζευτούν 4 άλλα γκρουπ και να το ξανακάνουν και 4 άλλα γκρουπ και ούτω καθεξής. Αφήσω την εφηθόδη και θα πιάσω τώρα το ρο. Το Eye of the Tiger, πώς το λένε. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, ποιος είναι. Κώστα, εσύ. Ο Άγγελος. Φώτης. Έλα, ρο, άρεσε. Δεν ξέρουμε τα δωμάτια. Έλα, φεύγουμε. Μεγάλος δεν έχει ξυπνήσει. Δύσκολα, ε. Δεν έχουν έρθει αυτοί εδώ που έχουν το μαγαζί, ξέρω εγώ, περιμένουμε να φύγει ο χωλήπτης, το ανοίξει να... να πάρουμε τα όργανα και να φύγουμε. Σε βλέπω να μην την βγάζει το μαγαζί. Και άμα, παράδειγμα, θέλω να σιβρώ, πώς θα σιβρώ. Όχι, δεν έχω τη μουλή, ούτε χαρτί τώρα. Κάποτε τα είχαμε, τα κρατούσαμε τα διφτέρια και τις γέννες και αυτά, τώρα... Ανταμώσουμε κι άλλη ώρα, έτσι. Έτσι, άντε. Κοιμάται τώρα, γάμο το Θεό μου. Ναι, ξακοιμάται όμως, γιατί θα έχει έρθει. Ρε, είναι από τη αποστάση, είναι 5 λεπτό. Γιατί αργήσατε. Γιατί αργήσαμε να τελειώσουμε από εδώ. Θα γίνει χαμός. Μαλάκα! Έχεις παππούς, ρε μαλάκα, είσαι καρφώθηκε πάνω! Με βοηθητικές ρόδες ήταν... Ποδήλατο, ρε μαλάκα! Φιλάρισα, εμένα είναι ποδήλατο, ποδήλατο έχει να πούμε. Πού στο Άμστερνταμ είμαστε, δεν κατάλαβα να πούμε. Να πάμε και σε ένα coffee shop εδώ στη Λάρισα. Τι να πω για αυτό. Ήρθατε στο live. Ήρθα. Και? Δεν μου άρεσε καθόλου. Ήτανε καταπληκτικά, παιδιά. Πάρα πολύ ωραία ήταν. Έτσι! Έτσι, μωρή αρρώστια! Έτσι! Έτσι, μωρή αρρώστια! Τρελάτε με την κοντελία σου, Μάκη.
Τον φωτιά τα δοκάρια σπάζουν. Εντάξει μωρά, κάκι, μια ζωή ακάκι. Έτσι, έτσι. Μεταξύ μας, ο οδηγός είναι τεράστιος. Τα παιδιά του Velvet Bush, χειρομοβίδες μπαμπίνο. Άχι, γιατί μου το έκανες αυτό. Άχι, και λένε ότι έχω τα φορμάτ. Καλά κρασά. Αγαπητοί φιλαθλοί. Πάμε ξενοδοχείο. Όλοι, περάσαμε για τον αξιό. Αφήνουμε πράγματα. Και καπάκι. Πολύ μου αρέσει η μύτη σου, έτσι όπως την ξαναμπαίνουμε. Ξαναμπαίνουμε και πάμε λίμπε. Αυτά είναι ρε. Αυτό το πάνω και μείνει αν σερβιρούν βρετανικό πρωινό. Γεια σας. Ένα είναι το οδηγό. Θα πάρω τη φωνή τη ραδιοφωνική. Και έχει μπάνιο. Έχει μπάνιο. Όχι να πάλι κάνω καλό. Και τα πέντε με μπάνιο τα έχεις πάρει. Αυτά έχει μπάνιο. Όχι. Ο Νίκος είναι με τον Αλέξανδρο. Δεν έχουμε ένα μπάνιο ρε παιδί μου. Τι να δώσουμε στον οδηγό. Ξέρεις πόσο κόσμο έχω δει έξω το πρωί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εντάξει, ό,τι δυσκολίες είναι, δουλεύουμε εκεί πέρα. Είμαστε και τρεις ηχολήπτες, οπότε βοηθάει αυτό, εντάξει. Αργήσαμε. Από πού είστε? Λαμία. Κολάψ, φάγανε, ήπιαν, έτσι. Καφέ, ξέρω εγώ. Ζήκανε μια χαρά, ωραία. Χάρης Ιαννίδης. Τι με έχει εντυπωσιάσει. Είναι τα ξενοδοχεία, νομίζω. Κούραση, βέβαια, τώρα κρύβεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό που κάνετε τώρα είναι ιστορικό. Το γράφουμε ιστορία. Δεν ξέρω αν μπορεί και να έχει διάρκεια. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος ότι αφορά στην πραγματικότητα τόσο πολύ κόσμο όσο εμείς θέλουμε να πιστεύουμε. Ωραία, θέλετε να ξεκινήσετε με τα τύμπανα, να φτιάξετε τα τύμπανά σας. Ναι, ναι. Τι παίζει Θεσσαλονίκη, υπάρχουν πολλά συγκροτήματα, δεν υπάρχουν χώροι. Αυτή τη στιγμή παίζει ο Βέρτης, είναι ο... Ποια είναι άλλο εδώ πέρα. Κάτι τέτοια παίζει. Α, είναι και ο Κιάμος. Πήγα πριν δύο εβδομάδες, δεν τρέπομαι το λέω, και ορκιζόταν ένας φίλος μου. Παιδιά, όλες οι γυναίκες εκεί κρύβονται. Εκεί. Μέσα. Δεν μπορώ να το πω. Οφ, κλείστε το κόκκινο. Κλείστε όμως. Όχι, δεν το έκλεισε, το βλέπω από εδώ πέρα. Κλείστε. Για τις γυναίκες λέμε τώρα έτσι. Θεωρίες. Οι λαρισαίες δεν έχουν στήθος ένα. Ωραία. Ναι, το 90% δεν έχει στήθος, ρε παιδί. Μα άμα το κοιτάξει, είναι μαθηματικά αποδεδειγμένο. Κοίτατε, πες αποκλείεται από το κουρασί. Όλα τα.
Εντάξει, εσύ παίρνει αυτή τη στιγμή. Όχι. Εγώ δεν έχω προσέξει προσωπικά. Πάει η Λάρισα. Ερχόμαστε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, είναι πολύ ψηλέ ένα. Και φτιάχνονται συνέχεια για να βγουν. Αυτά τα δύο. Λοιπόν, εντάξει, τέλο. Είμαι ο Μάριος και ήρθα από Αθήνα για να δω το Velvet Bus. Ανεβαίνει η ομάδα. Και είναι ο drummer, είναι ο υπέρτατος drummer, παιδί μου, κατάλαβες, είναι ο Keith Moon της Ελλάδας ένα πράγμα. Καλά, στο τέλος τα σπάσα, ναι, νομίζω το Lapse είναι, εντάξει, είναι κομμάτι για σπάσιμο το Lapse. Ήταν φανταστικό, παιδιά. Εγώ πέρασα υπέροχα. The boy, όχι εμένα. The boy. Κάλεσε η τσάντα μου. Έπρεπε να είχατε έρθει και σέρος. Αφού το Velvet πέρασε από εκεί, ήρθα εγώ εδώ. Yeah, we're the mods. Όχι, είναι μάλακα τη μαγκέντα. Αυτή δεν έχω άλλες. Σοβαρά. Έχω άλλες έξι πόλεις. Πάρα αυτά, ναι. Κορίνες. Μπορείς να παίξεις με κορίνες. Έχεις playlist, ρε φίλε. Έχεις playlist, μα, εντάξει. Πάρτες, δεν κάμιες. Τελείωσε, να τους. Πάρτες, ρε παιδάκι. Κάθε βράδυ και καλύτερα. Επισοδιακό. Θα είναι ακραπέλα στο Ηράκλειο. Θα φτάσουμε μέχρι το Ηράκλειο. Θα πεθάνουμε όλοι μέχρι το Ηράκλειο. Πριν μάλλον. Τρίαμβο. Αυτά είναι. Σε νέρος θα ανέβηκαν οι άλλοι πάνω. Όχι, καθόλου, ίσα. Το αντίθετο. Τι να με κάνεις εμένα. Τι γίνει, σάλτσα κάνω εγώ, γιατί η σχόλαση του πανηγύρι. Καλά, τα γαλιτσά, yeah.
ξεκινήσαμε σήμερα από Θεσσαλονίκη. Ναι. Διαδείξτε τη διαδρομή. Εδώ βρισκόμαστε. Μόλις έχουμε πάρει την Εγνατία οδό. Και πάμε μέχρι εδώ κόμβος Νιγρίτας και κόβουμε έξω γιατί δεν έχει άλλο Εγνατία οδό εκεί. Και το ξαναβρίσκουμε εδώ πέρα στην Ασπροβάτα. I'm excited with maps. Καλημέρα, παιδιά. Σε είδα. Ερμού. Σε λένε Μάρκο Βελέτζα. Είσαι δημοτικός αστυνομικός. Θέλω να κάνεις σούζες στο κορμί μου. Σταύρος. Σε είδα να κατεβαίνεις από εδώ και την βάση επειδή μιλούσες πολύ. Ερίκος Δινάν. Όμορφη νοσοκόμα. Πέμπτος όρφος. Τελικά δεν συναντηθήκαμε. Αν θέλεις, στείλε μήνυμα. Έχω να κάνω μια καταγγελία. Εδώ παίζει ένα σαμποτάζ από τον drummer του Victory Collapse. Έσχος! Ζήγια Μιγιάγκη. Νεοκράτ, το είδες, πιο mainstream. Μη το είδες. Εδώ κάτω ξέρεις θα γίνει από μαμούνια, άλλο πράγμα. Γιατί είναι έλλη εδώ πέρα. Κάνω ντουβρε πονηρή. Έχουμε βγάλει τα λουστά. Τι θα το πόζα. Τι να κάνω και εγώ τώρα. Η θάρα τον καλούσα. Μήρε μέταλ εδώ μέσα. Πληρώνει για αυτά το Velodibus. Πληρώνει. Ιατρική κάλυψη. Μήπως δεν υπάρχει ασφάλεια, μήπως είναι παράνομο το Velodibus. Έχουμε ένα φοβερό ντέρμπι ξάνθη Ολυμπιακού, ντέρμπι τίτλου. Τώρα, αν πέσουμε πάνω στα πούλμα των Ολυμπιακών, ευτυχώς που δεν θα είναι ο Μάξης Παπασημακόπουλος μαζί μας, τον αφήσαμε στη Λάρισα, δεν το έχουμε ξύλο. Να σε ζωρίσω, να μην σε ζωρίσω. Δεν θα με ζωρίσεις. Δεν θα σε ζωρίσω. Δεν είμαι και μεγάλος άνθρωπος. Μεγάλος άνθρωπος. Με την νεολαία μαζί μεγάλος άνθρωπος δεν γίνεται. Ή για ζωρίσμα τώρα. Τότε με παίρνεις από πίσω, βγαίνουμε περιφερειακά. Τότε με ζωρίσεις. Είδες, τώρα νέος με γίνεσαι. Τότε με ζωρίσω. Μα δεν είναι τις. Set me free, little girl. All you gotta do is set me free, little girl. You know you can do it if you try. All you gotta do is set me free, free, free. Set me free.
Μέσα από πίσω. Κοίτα. Κοίτα, ρε μαλάκα. Πάρτο, ρε. Έλα μέσα, ρε. Πάρτο, ρε. Μπήκε. Ένα, ρε. Μπράβο, ρε, Λαμπριάκο. Ένα. Ένα. 4-1. Ξάνθη Ολυμπιακός. 4-1. 5-4 θα λήξει. Τι να πω, θέλω να γίνω χορευτής, Βαρότσο. Μπορεί. Πακέτ. Ε, μπορεί να γίνει. Εγώ άνετα. Δεν καπνίζει. Στεγνά, στεγνά. Το θέμα είναι ότι εμένα μου αρέσει ο δικός σου χορός, μαλάκα. Ο δικός σου χορός θα μπορούσε να γίνει φαινόμενο. Κάνεις ένα... Δεν έχουμε αντοχές την τρίτη μέρα. Έχεις κρυώσει. Θα συνέλθω από την αδρεναλίνη του live. Εδώ μου λένε τα παιδιά ότι έχει πολλούς άντρες εδώ πέρα στην περιοχή. Και λίγες γυναίκες. Όπως επίσης καταλάβω ότι οι άντρες εδώ πέρα είναι πολύ σφίχτες, ρε παιδί μου. Πολύ σφίγγονται, ρε παιδί μου. Το έχουν έρθει στη γυμναστική, έτσι. Α, και ανταγωνισμός. Ανταγωνισμός, ε. Μία γυναίκα να δέκα άντρες. Εγώ έχω μείνει απορία. Τι γίνεται σε αυτό το λεωφορείο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το κλίμα που πήραμε στα συγκροτήματα. Χαβαλέ, μεταξύ του αλληλοπειράγματα και τέτοια. Νομίζω ότι κάναμε κερκίδα μόνοι μας. Εκτός των άλλων. Δώσαμε τον τόνο. Ήταν από τα καλύτερα που έχω δει. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ οι Victory Collapse. Να μιλήσω ειλικρινά, και ο Boy. Και ο Boy που εμένα με συνεπήρε προσωπικά. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ, διότι η ομάδα έχει δέσει πολύ καλά. Τι ωραία live ήταν όλο αυτό. Από εδώ και πέρα θα είναι όλα έτσι και χειρότερα. Θέμα, δεν ήθελε. Και χειρότερα. Πολύ χειρότερα. Αντώνη, έχεις πάρει και το πάμπερο μαζί σου. Παράδειγμα, έχει πάρει εδώ πέρα την κάρπα. Αν υπάρχει. Παράδειγμα, καλώς. Έχουμε γεμάτο μπουκάρι. Γιατί. Γιατί. Αν υπάρχει.
Εντάξει, το έχεις φάει το μπουκάλι, ρε γελίε. Το βρήκα πίσω. Το βρήκα πίσω. Άντρας, έχεις καβατζώσει, μαγαλά. Δεν το είχα καβατζώσει, εγώ κάποιος άλλος που είχε κάνει. Δεν τίποτε νιέχει, καμπνόρε. Εγώ το βρήκα με ταινία ηχοληπτών γύρω. Αύριο η Νατάσα θα στείλει κείμενα στον ταχυδρόμο. Γιατί Νατάσα, γιατί. Γιατί έτσι. Εδώ, εδώ. Αρχίζουμε και διευρύνουμε τον κύκλο του έτσι. Γιατί! Γιατί έτσι! Γιατί έτσι! Δεν μπορώ άλλο, ρε, δεν μπορώ να το πω άλλο. Θα ξεράσω νομίζω. Γιατί έτσι! Ζήτω ο αυτισμός! Ζήτω! Θα είναι το σχολείο από την Κρήτη, ε. Πω πω μαλάκα. Παιδιά, ησυχία τώρα. Κοιμούνται τα παιδιά. Γιατί! Σκάλε, έλα, σκάστο τώρα, πας στο διάλογο. Καληνύχτα, Velvet Bass. Έτσι, 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 έτσι. Για κάνω τώρα. Ναι. Από πού φύγαμε και πάμε. Λοιπόν, όπως και ένας χαζός θα καταλάβαινε, ξεκινήσαμε από Ξάνθη. Και πήγαμε έτσι. Και τώρα είμαστε εδώ. Σοβαρά τώρα, εκεί είμαστε. Έχω όμως άλλο τόσο. Κρύωσε, ρε. Είδες ακόμα κρύωσε. Αρέστησε από τις φωνές χθες. Τελείωσε η Ιγνατιώδος, κυρίες και κύριοι. Τώρα, Λοσπούλος. Ωμπο, κοίτα τώρα που έχουμε κολλήσει. Ωμπο. Μένουμε τον άνθρωπό μας αδιάνυμο τώρα. Να μας οδηγήσει στο μαγαζί. Δεν πήγε αυτό να τον πάρω από πίσω. Για χαρά, τι έγινε, ο Άρης. Καλά είσαι, πώς πάει. Καλώς ορίσατε. Να είσαι καλά. Ανακοίνωση. Βρισκόμαστε μέσα στην Ξάνθη. Ποια? Ξάνθη. Κάμψε τον εγκέφαλο σου. Κάλλας και Μπόι πάνε για soundcheck. Κάλβιν και Κολάψ για μπάνιο. Δίκλινο με διπλό κρεβάτι.
25. Δεν πατάει καλά, αφήνει στον αέρα. Να δοκιμάσουμε το άλλο πετάλι, για βάλε. Τι πατάει. Καλύτερα έτσι. Καλύτερα. Μηχανή, μηχανή. Κάνουμε πέρα συνελεύσεις. Δεν νομίζω. Πολύ. Στην αρχή τουλάχιστον. Γενικά οι συνελεύσεις μας είναι πολύ ειρηνικές. Προτείνουμε όλοι κάτι και ο Γιάννης λέει όχι. Όχι. Να, ορίστε. 1, 2, 3, 4, 4, 1. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε! Μικροφωνίζει, μικροφωνίζει, μικροφωνίζει. Α, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Χάλια είναι τώρα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα να κρυώσει λίγο, να δούμε γιατί άμα τώρα που είναι ζεστός δεν καταλαβαίνω. Τρέχαμε, είναι η βροχή. Να προλάβετε. Όχι ρε, γιατί είναι η βροχή. Και είχε μια αλυσίδα αυτό που πάω στα πάρκι. Ποιοι πως τρέχαμε, άκουσες. Να του κλώθει για πάρτο να. Πάρε, τύπο. Εγκαταλείπω. Σκατά. Ας πω, χτύπησες. Παντού, ας πω. Χτύπησε εδώ, κύριε. Χτύπησε εκεί στο επίμαχο. Όχι στο επίμαχο, στο... Αλλά δεν είναι όλοι πάντα. Τι θα κάνετε, θα παίξει ο αρισμός του. Θα τραγουδήσω εγώ. Σήμερα στην αυλία πιστεύω δεν θα πάει καλά. Γιατί βρέχει. Έλα μωρή καύλα, έλα μωρή αρρώστια. Τι έγινε, δεν παίζετε. Δείχνει κόσμο, όλοι. Γι' αυτό καθόμαστε απ' έξω να κάνουμε ουρά. Μην βιάζετε, παιδιά, να έρθουν και ελάχιστε το νοσοκομείο. Μην βιάζε. Τώρα τι, βγάζει ακτινογραφία. Πριν από 2 μήνες οι καλοί έπεσαν στα Ιωάννινα και έχει περισσότερο κόσμο. Μόνοι τους. Κόσμος κοιμάται, ναι. Έχει Δευτέρα και το ότι έχει βρέξει. Αυτό είναι βασικό. Έτσι είμαστε, ναι. Και γενικά η πόλη έχει δύσκολο κοινό. Ναι. Έχει όντως. Το πρώτο κομμάτι είναι αφιερωμένο στο Λάκι που έχει ένα broken πλευρό. Έτσι! Γιατί έτσι, όπως ξέρετε. Batman. Από ό,τι θυμάμαι, δεν έχει ξανακάνει live ήχο. Πώς ήταν η πρώτη φορά? Είναι πολύ απλό όταν έχεις να κάνεις live ήχο στο Superman. Κοίτα έξω
Κουστάρετε, σπάστε τα όλα, δεν είναι θέμα. Αφού έβλεπε ότι όλη η φάση, ρε παιδί μου, είχε το δικό τη παλμό, το δικό τη, ξέρω εγώ. Δεν είχε. Κουστάρα, δεν είχε. Δεν είχε σκοπό, ρε παιδί μου, πώ να σου πω. Ούτε να καταστρέψει, ούτε να διαλύσει. Όχι, δεν είναι θέμα σκοπού, αλλά τα θέματα γίνονται. Αυτό το παπάρι εκεί, λοιπόν, αν το κουνήσει, έτσι, περισσότερο του κανονικού, α πούμε, έχει η αλλαγή τη κόρνα του μόνο κάνει 300 ευρώ. Η κλωτσιά δικιά σου, ρε παιδί μου, η οποία στην ώρα τη διασκέδαση ξεφεύγει, είναι πρόβλημα για μένα. Εκτό μάλλον τρόμο τη ρε παιδί μου που πεταγόμαστε στη σκηνή και μόνιτορ και αυτά. Τι και... Την κάνω, μάνα, γιατί δεν θα κάνω τα μόνιτορ να πούμε. Μα πέρασε κάπου. Και ήταν. Ο άλλο ήταν ξάπλα με τα ντρέμα μου. Εντυπώσει τη σημαίνει βαριά. Κάπλα. Ρε εσύ, εντάξει, θα μα ακούσουν και μικρά παιδιά. Κάπλα. Να σου πω, θεωρείς την εμφάνισή σου ανώτερη της χθεσινής. Καπλά. Και τα μικρά παιδιά. Καπλά. Language City is a bad old place. We all know. Πιες. Ναι. Ήσαμε ένα μαγαζί. Προλαβαίνουμε τα λαφτά για να κόψουμε κιόλας. Αρπάχτετη. Σήμερα θα σας κάνω εγώ πιστεύω ότι κλέβουμε. Μαλάκες και σε άδειο μαγαζί εμείς πουλάμε. Εγώ τα αγόρασα, ρε μαλάκα. Το φετικό τρελάθηκε. Αφού περιμένουμε τώρα. Ξέρω εγώ που είναι. Το πρωινό μας έχει γαμίσει αυτό. Το πρωινό μάζεμα είναι φρίκι. Καλύτερα βράδυ, σε μπερδεύουμε. Γιατί κάθε φορά τα ίδια. Παθαίνουμε. Ούτε ο Μανώλης δεν έχει έρθει. Καταρχήν αρνηθεί να απλώσει. Πέφτει ξύλο. Σα φωνάζω. Μάγκε. Στην προκειμένη περίπτωση εδώ πέρα, α πούμε, πήραμε λιγότερα λεφτά. Για παράδειγμα, λόγω τη φάση. Ευθεία και δεξιά μπλα. Εντάξει, έγινε. Έγινε. Να σε καλά, για χαρά, χάρηκα, παιδιά. Σήμερα έχει γιορτή του Λεωνίδα. Χρόνια του πολλά. Και θα μα περάσει και γλυκά. Λεωνίδα, πε κάτι. Ευχαριστώ θερμά. Ωραία, ωραία. Αυτά, παιδιά, αυτά. Ωραία. Δοκιμάσω εγώ τώρα. Γεια σου. Ωχ, ούτε πολλά. Σάμπα σαν τέμπο. Αύριο κλείνει τα 11, αυτή και παίρνει στα 12. Οι άλλοι είναι στα 10. Να είναι καλά. Καλοί άνθρωποι να γίνουμε και από εκεί και πέρα να εντάξει. Αεροπλάνης πόλεμος ξεκινά. Έτσι. Έλα, σου πάω, ρε. Έλα, 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 έλα,
Μ' αρέσει να είμαι ελεύθερος, να κάνω τα δικά μου. Ευτυχώς είμαι σε ένα γραφείο το οποίο τους είπα θα πάω περιοδία, έτσι τρελάθηκαν όλοι. Με ρωτάγανε πού θα πάμε και θα κάνουμε. Και όταν τους είπα, ξέρεις, θα λείψω και τα λοιπά, μου λένε μην το συζητάς. Εννοείται πως θα πας. Βέβαια, για δύο εβδομάδες πριν το ξεκίνημα της περιοδίας ήμουνα εντελώς out of focus στη δουλειά. Προσπάθησα να μην το δείξω όμως. Να δούμε πώς θα ξαναμπω σε focus μετά. Έβησα στην πόρτα του Ρικάου για χάλι μου τι. Όχι, πήγα πρώτα εκεί πέρα, λέει αυτοί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Πήγαινε το νοσοκομείο, πήγαμε στο νοσοκομείο. Έχει τίποτα, πήγα, έκανα μια κτηνογραφία μετά, ξανά περίμενε να σε δει ο γιατρός και τέτοια. Την έβλεπα μόνο μου την κτηνογραφία και πέρασε ένας γιατρός και μου λέει πώς το βλέπεις. Λέω καλά, εντάξει. Έχω σπάσει ένα πλευρό από το προηγούμενο live που έπεσα τα τύμπανα. Και συνεχίζουμε. Είναι και ψηλά τα τύμπανα. Ακούσουμε. Ένα κομμάτι. Πάμε να κερδίσουμε και στην Πάτρα, να πάρουμε το παιχνίδι. Έχουμε μπροστά μας άλλους 4 τελικούς. Να μην γίνουν φασαρίες, να προσέξουμε. Πίσω σου έμεινα από πετρέλαιο. Πίσω, ναι, εγώ έμεινα από εγκέφαλο, περιμένω το κωδικό. Έλα πίσω, έλα, πες που να έρθει πίσω. Περίμενε να φύγει το Άγιο Ταχύ, έλα, έλα, έλα. Τι μάνα που με γέναγε, δεν έκανε κορίτσι. Στήσαμε στον καινούργιο δρόμο της Πάτρας, που φτιάχνει για 28 χρόνια συναυτά. Τα έργα του Πασόκ που λέμε. Είναι καινούργιο τόσα χρόνια. Πες του να έρθει πίσω, να μαζευτεί πίσω. Και θα βλέπεις την κατάσταση. Τρεις νταλίκες και ένας δρόμος κλεισμένος. Είναι δυνατόν να έμεινε εδώ πέρα όμως. Είστε ανύπαρκτοι! Πάρε με αυτός τι κάνει εδώ. Αυτός σου μαθαίνει να οδηγεί τώρα. Τι έγινε τώρα. Πόσο μαλάκες είμαστε να δείτε. Τώρα θα περιμένουν να του φέρουν πετρέλαιο για να φύγουν εμείς. Τι? Αυτό που σας λέω. Κατεβείτε. Όπως έχετε δει την τροχέα πουθενά. Ο Μανώλης έχει βγει και κάνει για Πάτρα, σήμα. Για Πάτρα. Πες τα Μανώλη, πες τα. Τελικά φεύγουνε. Ναι. Πώς το παθέλα. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Εδώ, έλα μπροστά να μου πεις πως θα πάω τώρα. Τους κόσμους τους πάτσους τώρα βρεθήκατε. Velvet Bush. Όχι, άλλο φορμάτι. Θέλω να φύγει δηλαδή, έτσι. Παίρνεις την ευθύνη όμως, κάνω 20 μιλίους κατά, δεν θα να κρατήσω. Γιατί δεν θα κρατήσω. Συνεννοήσω με τον Νίκο. Συνεννοήσω με τον Νίκο. Άστο. Γιάννη. Γιάννη. Συνεννοήσω με τον Νίκο. Κάτσε ρε. Ρε μαλακές, ξέστησα, ξέρω εγώ τόση ώρα και ήταν βράδυ, ήρθα σφήνα. Και μου λέει τώρα αυτό το πράγμα. Κάτσε ρε, σκέψε. Για σκέψε το λίγο λογικά. Τι αν σαν τι. Δεν παίζει τζατήλα τώρα, είναι έρεση. Ένα δουλειά, δεν έχει τζατήλα. Στατίστηκες που είπαμε να με βάλουν τα τιμάνα. Καλές τι μαλακές. Θα τίσουμε ρε μαλακές. Α,
αυτή η φάση μπορεί να κάνει όλα αυτά τα group να δημιουργήσουν αυτό που λέμε σκηνή. Γιατί αυτό που λέμε σκηνή μέχρι τώρα δεν υπάρχει. Το να υπάρχουν πολλά group γύρω-γύρω σε όλη την Ελλάδα και να δουλεύουν το καθένα μόνο του δεν δημιουργεί σκηνή. Αυτό που δημιουργεί σκηνή είναι αυτό που ακριβώς γίνεται τώρα. Γι' αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειωθεί ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα group. Αυτό συμβαίνει γιατί τα group δεν γνωρίζονται μεταξύ τους. Ναι, μεν μπορεί να βιώνουν παράλληλες καταστάσεις, αλλά δεν γνωρίζονται προσωπικά. Δεν έχουν αναπτύξει δεσμούς φιλικούς. Και εγώ αντιλαμβάνομαι ότι το να είναι ένα group, το να είναι τόσα πέντε group, ξέρω εγώ, 10 μέρες στον δρόμο, μέσα σε ένα πούλμαν, στα ίδια μαγαζιά, να κάνουν τα ίδια πράγματα, τους φέρνει σε ένα δέσιμο που μειώνει αυτή την ανταγωνιστικότητα στο ελάχιστο. Και είδες, με το είπες και εσύ, ότι μετά από, ξέρεις, 2-3 live, ας πούμε, άρχισαν οι μέλη να πηδάνε πάνω στο stage των ΔΕΔΕ. Και αυτό αυτόματα σημαίνει ότι έχει εξαλειφθεί κάποιο αυτό το πράγμα. Βασικά, εγώ ένα κομμάτι μου, ας πούμε, νιώθει πολύ. Νιώθει μια μικρή ζήλια για όλο αυτό. Ζήλια με την έννοια ότι όταν εμείς 18 χρόνια πριν ξεκινούσαμε, δεν υπήρχε ούτε στη φαντασία κανονός να γίνει κάτι τέτοιο. Ειδικά με αγγλόφωνα συγκροτήματα. Λίγο γρήγορα να το μαζέψουμε, ρε παιδί μου, για να έρθει. Καλώς. Κάνω ήχο στα παιδιά. Στα πορτοκάλια. Μπορώ. Ζαλίστηκα. Μιλάγαμε μέσω MySpace και δεν γνωριζόμασταν, ρε παιδί μου, ποιο είναι ποιο, ξέρει. Εγώ κόλλησα τα ονόματα, δεν είναι θέμα. Λάκης και Άκης. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Να έχουν μαζευτεί μπάντες, ένα περιοδικό να στηρίξει τις μπάντες που έτσι έγινε. Και να κάνω όλο αυτό το χαμό, ας πούμε. Δίνει δυναμική και στο κοινό και στις μπάντες. Καταρχήν ακούγεται ωραίο σαν ταξίδι. Και ακριβώς. Τίποτα, δεν δείχνεις παντού αυτό που κάνεις, ας πούμε. Δεν είναι καλό. Θα στηρίζουμε και τις μπάντες της Πάτρας που είναι φοβερές, Abigail, Flakes, All in Origin και φυσικά Renin Pleasure. Λες Καναδάς και σου έχετε 5 μπάντες στο μυαλό. Λες Ελλάδα και σου έρχεται σουβλάκι, τζατζίκι, ζορμπάς. Λέει δυνατόν. Yeah, δεν χορεύεται, ρε. Γαμό σήμερα, γαμό. Ο Μπόι τα έσπασε. One man band, respect. Είσαστε από εδώ? Ναι, είμαστε από εδώ πέρα. Wet Calvin, είμαστε fans from Wet Calvin, from my Wet Calvin. Είχαν ένα καρναβαλικό στυλ που τέριαζε στην πόλη μας. Τα σπάσανε, κυριολεκτικά. Μ' άρεσε όλη το κλίμα, ήταν παρέα τα παιδιά και τους άρεσε πάρα πολύ και αυτό που κάνανε, μάλλον σκηνή μάλλον. Ωραία, η φασαρία. Έλα μου, φασαρία. Ωραία ήταν. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ Victory Collapse. Και μου άρεσε και η Αφίσα. Πείτε μας κάτι για το Βλέπε Μπάς, πώς σας φάνηκε. Για ποιο?
Για το Velvet Bass. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, ρε φίλε. Ήρθε και ο Τσίπρας σήμερα. Α, θέλω να σας πω ότι η τηλεόραση αδικεί τον Τσίπρα. Στην πραγματικότητα είναι κοντός και άσχημος. Ήταν ο σύντροφος Τσίπρας εδώ πέρα, μας κέρασε ποτά, Captain Morgan. Πολύ καλή. Πολύ καλή εμπειρία. Τι κάνει για τους Τσίπρας. Τα πλήρωσε, ναι, κερασμένε. Δεν ξέρω άμα, λες να την έκανε Λουίς. Άμα βρεις και τα φώτα τώρα. Τι λες τώρα, ρε μαλάκα. Τι έγινε, ρε παιδιά. Ανοίξε κάποιος την τρίσσα, ρε μαλάκα. Το είχαν βάλει μες στο τέτοιο, ρε, μες στη μαλακία που λέμε τα πιάτα. Καλά, σημαντικά. Ναι, τέλει μαλάκα. Μόνο εδώ είναι, εδώ και εδώ. Η γωνία αυτή πρέπει να ήταν μέσα, ε. Εντάξει, ας το πάρτε έτσι όπως είναι πάνω. Κεντρόλ και βία. Thanks για όλα. Καλή αντάμωση. Νίκο, thanks για όλα, ρε. Τα λέμε εν καιρό. Το είχαν βάλει, είδες πίσω εκεί πέρα που είχαμε αφήσει τα πράγματα και ένα νεροχύτη. Και το είχαν βάλει μέσα στο νεροχύτη. Το πίσω μέρος, ξέρω εγώ, που είναι, που μπαίνουν τα καλώδια και όλα αυτά, ήταν μέσα στα νερά μαζί με τη θήκη. Λέγαμε το πρωί με τα παιδιά. Είναι, ρε παιδί μου, ότι κολλάψει, ξέρω εγώ. Ένα γάμο ραδιόφωνο του έπαιζε, θα ήταν το Γκαγκάριν έτσι όπως ήταν το Steps θες. Και Ματ Τίγκα. Και απλώς επειδή έχουμε πρόσβαση σε κάποια dance floors, είπαμε να κάνουμε ένα ρεμιξάκι για να ακουστούν λίγο τα παιδιά. Αυτό. Μπράβο. Κάλβιν Λαμόγια. Τι είναι. Καλημέρα. Για τα λαγκάρια θέλω να πάω, δεν περνάει από εδώ πλέον. Καλά, συγγνώμη, πήγε μέσα στην Ολυμπία. Παρασύρθηκε αυτό το αρχαίο πνεύμα. Μπράβο. Καμένα, ορίστε. Δημοτικό διαμέρισμα. Ω, μαλάκα. Γιατί? Βλέπω από κάτω. Εσύ τι με πέρασε. Τι ρομιτά. Ή που κατσοπονείο η ωραία ανάμεση. Η ωραία. Στο αριστερό του βάρη βλέπουμε το σύνθημα «Κρεμάλα στους Ρουφιάνους», μια γλυκύτατη υποδοχή.
στο Ρουχενίο που είναι το Velvet Bass. Χθες το βράδυ τι έκανες? Χθες το βράδυ έκανα απλά ένα αέριες λήψεις, λέμε. Δεν ήθελα το αποτέλεσμα να είναι κάτι λιγότερο από υπέροχο. Το Velvet Bass και απόψε στον τόπο μας. Δεν είναι αυτό! Δεν ήταν αυτό! Μια, ό,τι έλεγα τόσο ένα άκυρο, γιατί μόλις μπαίνουμε στο λευκό χώρι. Λαγκάδι ακούμε και λαγκάδι δεν βλέπουμε. Νάτα, νάτα, νάτα! Αυτό το χωριό κάποτε είχε 7.000 κατοίκους. Ήταν κεφαλοχώρη, είναι δήμος από πολύ παλιά. Ήμουνα η τελευταία φουρνιά στο σχολείο που ήμασταν πολλά παιδιά, δηλαδή ήμασταν γύρω στα 150 παιδιά. Εντάξει, τώρα σκέψω ότι κάθε τάξη έχει 2-3 παιδιά, έτσι. Μην φανταστείς δηλαδή για δημοτικό. Έχουμε αφήσει πίσω μας δουλειές, 10 μέρες, έχουμε αφήσει πίσω μας το ένα. Δεν πληρωνόμαστε, δεν κάνουμε. Άρα έχουμε έρθει για κάποιο λόγο. Έχουμε έρθει, ρε παιδί μου, για να ξέρεις, για να στηρίξουμε κάτι το οποίο κάνουμε. Και αυτό, χθες ας πούμε, ήταν η καλύτερη. Η συναυλία με τον περισσότερο κόσμο που κάναμε. Και το θέμα είναι ότι, ρε παιδί μου, τα σπάσαμε, αλλά ταυτόχρονα το γαμίσαμε κιόλας. Δηλαδή, ενώ τα σπάσαμε και βγάλαμε, ρε παιδί μου, ότι είμαστε 4 συγκροτήματα που τα σπάμε και πάμε και ο ένας υποστηρίζει τον άλλο, απ' την άλλη. Κανένα συγκρότημα δεν πέρασε αυτό το οποίο κάνει τόσο καλά για μένα. Τώρα, στην Ξάνθη βγήκε αυθόρμητα, εντάξει. Και στην Ξάνθη το εννοούσαμε σίγουρα. Εγώ ήμουν σίγουρο ότι δεν έβαινε αυτό. Όσο Γιάννενα, άκουσε. Στα Γιάννενα, επειδή δεν είχε κόσμο, αναγκαστικά έπρεπε να το κάνουμε. Πώς να σου πω, μας βγήκε, όχι το σκεφτήκαμε. Μας βγήκε από μόνο του. Ναι. Εχθές, ρε παιδί μου, μπορεί να ήταν και λίγο υπερβολικό σε κάποια φάση. Σε εσάς, ας πούμε, συγκεκριμένα θες. Σκάει μία, ας πούμε, το μικρόφωνο στη μάπα του Κώστα. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου. Το κατάλαβα άλλο, οκ, okay, μαλάκια, και κάναμε πίσω. Δηλαδή, έγινε, ας πούμε, 5 φορές τον Κώστα, ρε παιδί μου, 5 φορές τον Αποστόλη. Όταν εγώ παίζω κιθάρα, δεν μπορώ να έρθει το άλλο και μου πετάει τα ποτά πάνω στο πετάλι. Και άμα βγει να κυκλώσει, τι θα κάνω, θα πληρώσω αυτό το πετάλι. Στην τελική, αυτό που κάνω, άμα με ενοχλήσει, το έχω χάσει. Ότι χρησιμοποιώ τρία χέρια και άμα μου κλείσει το μικρόφωνο, δεν μπορώ να τα ανοίξω, ας πούμε, μετά. Δηλαδή, χθες, ας πούμε, καθόμουν μπροστά τη σκηνή ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Γιατί τα μικρόφωνα πετάγανε έτσι, παιδί μου. Φεύγαν από εδώ και από εκεί. Δεν γινόταν, ας πούμε. Αυτό δηλαδή κάποιο το ρίχνει επειδή γουστάρει εύκολα, αλλά δεν το σηκώνει κανένα επειδή γουστάρει τον μικρόφωνο. Μπράβο, έλα, ναι. Αυτό είναι το θέμα. Μπορώ να πω ότι μπορώ να απομυθοποιήσω σήμερα τη λέξη ροκάδες που την έχουν συνδυάσει πολύ με κάτι το διαφορετικό. Με την καφρίλα. Μπράβο, με την καφρίλα. Ενώ όταν είδα συγκροτήματα ροκ, λέω Παναγία μου που πάω, τι κάνω, πέρασα ωραία. Πέρασα τέλεια. Έτσι, ειλικρινά. Αυτός τρώει τέλεια. Καλά, εγώ ναι. Είναι και ροκάδικα. Πώς είσαι? Κάγκουρας. Δεν είμαι ήμου, ούτε τρέντι, οπότε είμαι άτιμα κάγκουρας. Έτσι, ρε παιδί μου, έτσι. She's not there.
Πολύ ωραίο. Τελείως, κοίτα, κοίτα. Κάμισε, τα το έχουν δώσει βότκα, λέει. Την ακούσαμε, την ακούσαμε. Άτσι ο σκύλαρος, άτσι, άτσι. Υπέροχα λαγκάδια, όπου περάσαμε το σώμα και ηρεμήσαμε και πάμε στο Ηράκλειο. Δεν έχει κριτική για τις γυναίκες. Είναι λίγο μεγάλες οι γυναίκες των λαγκαδιών. Εμείς παίξαμε πρώτη φορά με τύπα ανακανονικά. Ναι. Πανηγυρίζει ο κόσμος. Μισή ώρα στάση εδώ στην Κόρινθο, έτσι, στον ρυθμό. Υπάρχει και ρέστοραν εδώ μέσα, αλλά προσωπική μου γνώμη είναι να μην φάτε. Δεν είμαστε όλοι. Είμαστε όλοι μέσα. Όχι, όχι. Και τότε οι καταστάσεις με κάτι αντιπολιτές, με κάτι που δεν θέλαν. Μανώλη, μόλις έρθουνε, ξαναφύγε, ρε. Φύγε, 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 φύγε. Elvis, I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. Or here, Deuce, Elvis, I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. It's confusing now. We're being watched by experts. We're being watched by experts. We're being watched by experts. Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε. 2.350 χιλιόμετρα μαζί μέχρι εδώ. Θέλω να πω ότι χάρηκα που ήμουν μαζί σας. Χάρηκα που σας γνώρισα. Ελπίζω κάποια στιγμή να τα ξαναπούμε. Ελπίζω να περάσαμε καλά. Τέλειωσε, δεν τέλειωσε. Λοιπόν, γεια και χαρά σας, παιδιά. Να είστε καλά όλοι. Ευχαριστώ και για τα CD. Γεια σου, Μανώλη, μεγάλε. Ευχαριστώ πολύ. Καλό δρόμο. Μια κατήρια από τις σκάλες, εσύ. Και το γύρισε από ό,τι ήρθα στιγμή. Κύριε ασφάλειά σας.
Παρακαλούμε να παραμείνετε ήρεμοι στον χώρο που βρίσκεστε, ώστε τα μέλη του πληρώματος με διακριτικό πορτοκαλί περιγραχιόνιο, που είναι εντεταλμένα για την επίβλεψη και παροχή βοήθειά σας, να σας εξυπηρετήσουν. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι. Διαλέξτε ένα από τα τρία. Αυτά έχουν από ένα κομμάτι. Τρεις κυκλοφορίες είναι. Έχουμε, ναι. Εμείς είμαστε My White Calvary. Και παίζουμε Wave. Αυτό τι χαρακτηρίζει. Ναι, το πρώτο κομμάτι είναι New Wave, ας πούμε, φάση. Ωραία. Τα άλλα είναι λίγο πιο... Θα σας ολοκληρώσω, παιδιά. Ζήτε σε Flyer και CD. Στο πλοίο και ετοιμάζουμε ηχογράφηση μέσα στην καμπίνα. Καλωδιώνουμε τα όργανα και θα μαζευτούμε όλοι στην καμπίνα να παίξουμε. Πω, θα έχουμε και τέτοια ψήλα. Θα έχουμε 42 να σταματήσουν τις μαλακίες. Σας βλέπω, σας βλέπω. Και λίγο να έτσι κάπως έτσι. Τα δω άτομα, ρε. Εδώ είσαι σαν αγαπημένα παιδιά, ρε, που στις. Πραγματικά όμως. Θα φωνάξετε και τους άλλους και τους Κάβλιν. Είναι τελείως αναστήνης βόμβα τώρα, έτσι. Μαλάκα, είναι λες και είναι τρομοκρατική τέτοια. Μαλάκα, εντάξει, βόμβα. Για, εντάξει, βόμβα. Αυτό που θα κάνουμε είναι ότι θα τα καλωδιώσουμε όλα. Ναι, εντάξει. Θα παίζουμε γκρουγκρουν, αλλά θα γράφει μέσα τα κανονικά και θα παίζουμε καθένας ό,τι του... Βασικά θα οδηγούν οι φωνές, πρέπει να τραγουδάμε. Οπότε οι φωνές... Κρατήστε λίγο να τα οδηγούν. Αλλά δεν θα ξέρουμε τι παίζουμε στην κιθάρα, δεν θα ακούγεται και στον μπάσο και στα πλήκτρα. Θα παίζουμε στα τυφλά. Κατάλαβε. Κάτσε ρε παιδιά μου. Με τις τελευταίες σας ανάσες λοιπόν, μέχρι να κοπεί το οξυγόνο. Ωχ, ήρθατε κι άλλοι. Πλήρη ησυχία. Μηδέν. Τίποτα. The Velvet Ball begins. Δίνω ένα τρικλινό. Ποια παιδιά θα πάμε στο τρικλινό? Κύριε, τρεις νεαροί, όλοι σας το νεαρί σας στο όμορφη. Μπράβο, παιδί μου, καλύτερο. Το τρίκλινο. Καλύτερος είσαι, έτσι, κυψεύω. Ποιος είναι ο κριτικός? Μην δώσω άδικα το χέρι μου. Εδώ γίνονται οι πρώτες συζητήσεις για την πανευρωπαϊκή τουρνέ του Velvet Bass Europe. Λάρισα Βρυξέλλες. Θα περιμένουμε την Αμερική, το Route 66. Υπάρχει, είμαι Μανώλη οδηγό. Άντε ρε. Κούραση. Κι άλλο, κι άλλο στα καπάκια. Κι άλλο, κι άλλο. Καφρέ. Ε, καλό είναι να βρούμε ένα ίντερνετ σήμερα να στείλουμε ένα πουλε την όλη. Ναι, όντως. Και από Δευτέρα να στείλουμε κανένα μήνυμα. Velvet Bass. Velvet Bass. Γιατί έξι. Thank you.
like that, like uh-huh, uh-huh, bitch, uh-huh. Uh-huh. Καφέ, καφέ και να πάρει είναι λίγο σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Στις παρουσιάζω τους συγκνοβάτες. Αλλά δεν παίζουμε εδώ. Ανερχόμενο συγκρότημα της τοπικής σκηνής. Τι παίζετε? Ελληνική ροκ. Όχι ελληνική. Θα παίξουμε και στήλα ACDC παίζουμε. Έχετε MySpace? Όχι ακόμα. Ρε παιδιά. Πραγματικά. Πρώτα το MySpace και μετά το συγκρότημα. Τώρα αν ανεβείτε παίζετε. Παίζετε τώρα. Κάτι. Δύο κομμάτια πλέον. Ναι. Σίγουρα. Παίζουμε τα πάρα τα αρμόνια. Το λιμένο παγωτό θα παίξουμε, έτσι, όχι πλάκα. Μιλάς σοβαρά. Βάλτε να παίξουμε. 14 μάξι. 14-15, είναι fans. Και μόλις σας είπαμε θέλετε να παίξετε, μιλάμε... Αλλάξανε χρώμα τα μάτια τους. Ναι! Τι πώς! Δώστε μου! Άσε με, από σπόντα! Από σπόντα έχω χειριστεί από τη χαρά μου, θα μου πιστέψεις. Για δύο κομμάτια, να βάλω το ένα κουβί. Γεια Αυτό. Ναι,
αυτό φορώ το. Ένα του μαγαζί εδώ πέρα. Ποιο είναι, πού. Για που ήταν ποτά, κοιτάξτε. Μιχάλη. Τον Αλέξη, ρε, που είναι μέσα. Το πήρα, ναι. Τα ποτά, αυτό μου είναι στο μπαρ και που λέει τι μπυρέ. Τώρα δεν ξέρω μόνο γιατί πλάκωσαν οι μπάτσε, ξέρω εγώ. Αλλά δεν ακούτανε πολύ ρε που στείλε, δεν πιστεύω δυο άλλο. Ροκ, ναρκωμανείς. Μπουζούλ και κυριλέφι. Έλα, Αλέξη, έλα. Έλα, Αλέξη. Όχι τον Αλέξη! Όχι τον Αλέξη! Λευτεριά στον Αλέξη! Λευτεριά! Δε φταίει ο Αλέξη. Δεν το συζητώ, να πάει στις εφημερίδες όλες. Πήγε αυτό φορώ. Αυτό έγινε. Γιατί κάναμε φασαρία. Αυτό φορώ. Μπράβο. Επισοδιακή η τελευταία νύχτα. Επισοδιακή. Ωχ, πολλές μέρες σας. Εδώ σαλονάκι, εδώ. Γκρουπ. Και έχει πολύ ωραίο κείμενο. Εδώ δες. Εντάξει, διαβάζω. Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη. Φωνάρι, κοίταρο. Φωνάρι, κοίταρο. Ο άρχοντας της Σκότος, ξέρεις. Πραγματικά. Δηλαδή, όσο πας σε συναυλίες και πληρώνεις 50 και έρχονται, δεν θα σταματήσουν. Δεν θα σταματήσουμε να πηγαίνουν, να το κάνουν όπως έξω. Που το βλέπεις το κάθε συγκρότημα με 10 και με 15 ευρώ, ας πούμε. Δεν κατάλαβα. Μπαίνει ο ένας προμότερ και κάνει μια προσφορά και τσιμπάει ο άλλος και δίνει μεγαλύτερη προσφορά. Γιατί να πληρώσει 35 ευρώ να δω τους κοκορώζες και να μην πάω τσαμπέ, ας πούμε, στα ΤΕΗ, Πειραιά, να δω 10 ηλεκτρονικούς να παίζουν τρυπάνια. Δηλαδή, σιγά τη φορά θα μου κάνει την προσωπικότητά μου. 35 ευρώ. Δίνεις, ας πούμε, σε μια μέρα φεστιβάλ για να δεις, ας πούμε, όλη την ευρωπαϊκή σκηνή που υπάρχει, ας πούμε. Μην απογοητεύεστε, έχουμε και την Τρίτη, ε. Ξέρεις, δεν τελειώσαμε. Πρέπει να προσαρμοστούμε, σιγά σιγά, πιστεύω. The Velvet Boss, come on, come on. Λέει είναι το Λατό, ναι, και λέει Πειραιά Ηράκλειο αυτό. Όχι Ηράκλειο Πειραιά. Δηλαδή από τη στιγμή που είναι επιστροφή και στο κόψανε πάλι Πειραιά Ηράκλειο, αυτός που έκανε την κράτηση φταίει. Είναι λάθος. Αστηρία. Το οποίο έχει έρθει. Ναι. Μπροστά, είστε μπροστά, είστε μπροστά. Διελογορούμε τους κυρίους επιβάτες ότι η αναχώρηση του πλοίου θα καθυστερήσει λόγω αυξημένης κίνησης οχημάτων. Λοιπόν, ξεκινούμε τη διαδικασία για το line-up του Γκαγκάριν. Είμαστε στο πλοίο για το Ηράκλειο για την επιστροφή. Και έχουμε βγάλει ένα φοβερό σύστημα. Καθαρό σύστημα. Αδιάβλητο. Αδιάβλητο. Υπάρχουν εδώ πέρα σε αυτά τα τέσσερα τεύκη. Από έναν αριθμό. Ό,τι τραβήξει ο καθένας. Όπα, όλοι ταυτόχρονα. Σκατόκερας. Και τώρα η κολάψη είναι τέταρτη. Ναι. Πρώτη δηλαδή.
Όχι, τελευταία. Άλλος. Headliners collapse. Πρώτος! Τραβάω εγώ τώρα, τραβάω εγώ. Ο Γιάννης τώρα, κάτσε να γελάσω με τη σκατόχειρα. Κοίτα τι θα βγάλει. Θα το βγάλω σε το πόκι. Κοίτα εδώ το λαμό. Ρε απατεώνα. Μπλοφάρι ρε. Είμαστε δεύτεροι. Λοιπόν. Τρία κόλλας, λέω. Ναι, ναι, ναι. Καλά. 300 ευρώ για τα ανταλλάσσα και την τρέχη. 600. 600. 300 και είμαστε εκεί. 800. Για διαλυθείτε ησύχως. Δεν είμαστε για αποχωρήσουμε τώρα. Πάει και το άλλο παΐδι σήμερα. Ανάπηρος. Δύο άτομα. Για σας χωρά από δύο εισιτήρια. Κι εγώ. Το Velvet Trend. Τώρα δεν μπορώ. Ποια θα είναι η αλλαγή? Μετά το Good Boy the Car. Οκ. Oh. Okay. Άμα έχουμε κιθάρες πια. Ενέργεια, γάμο, το, και αυτό με το Velvet Bass και όλη αυτή την ιστορία και όλη αυτή τη φάση που γίνεται, αυτό είναι. Έχει ενέργεια, έχει καύλα, έχει αταξία, έχει φασαρία. Δεν με ενδιαφέρει αν είναι καλό ή κακό, δεν πιστεύω στα αριστουργήματα. Εμένα με ενδιαφέρει ούτε τεχνικά αν είναι άρτιο. Εμένα με ενδιαφέρει να, το rock and roll, αυτό ήταν πάντα
μια κλωτσιά στα πισινά. Και αυτό νομίζω εδώ πέρα κάτι γίνεται. Κάποιοι έχουν αρχίσει να πέφτουν οι πρώτες φάπες. Τώρα ας πάμε στο κυρίως πιάτο που είναι, ξέρεις, το ξύλο. Thank you.
Γιατί! Γιατί!